Νέες μορφές απάτης κάνουν διαρκώς την εμφάνισή τους. Σε εβδομαδιαία βάση λαμβάνουμε μηνύματα από τηλεθεατές, από γονείς κυρίως, οι οποίοι επιχειρούν, ρωτούν, μας ζητούν να ασχοληθούμε με θέματα προκειμένου να λάβουν απαντήσεις αναφορικά με τους τρόπους που θα προστατέψουν τα ίδια τους τα παιδιά κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μελτίνη Χριστοδουλάκη, είναι υπεύθυνη της ανοιχτής γραμμής safeline.gr. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω, κυρία Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ένα φαινόμενο το οποίο τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αναφέρομαι στις νέες μορφές απάτης και τις δράσεις επιτίδιων μέσα από το διαδίκτυο. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας? Είναι ένα μέσο αυτό το οποίο συνεχώς εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα και μάλιστα από το 2020 έως και σήμερα. Φαίνεται αυτές οι διαδικτυακές απάτες συνεχώς να αλλάζουν μορφή. Καθώς εμείς ενημερωνόμαστε και τις αντιμετωπίζουμε, αυτές φαίνεται να αλλάζουν μορφή με αποτέλεσμα να μας φέρνουν πάλι αντιμέτωπους με τον κίνδυνο του να χάσουμε χρήματα ή προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και μια εκστρατεία και μια πολύ καλή, θα λέγαμε έτσι, συνεργασία της γραμμής μας με την Αρχή της Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όσον αφορά την προστασία των πολιτών από τις οικονομικές απάτες, κυρίως από αυτές οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του phishing, δηλαδή της αποστολής μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ή το smishing της αποστολής δηλαδή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο κινητό μας τηλέφωνο. Συνήθως αυτά τα μηνύματα εμπεριέχουν κάποιο link, κάποιο συγκεκριμένο link, το οποίο μας προτρέπει ο αποστολέας να το ανοίξουμε προκειμένου να δούμε ενδεχομένως να αλλάξουμε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουμε στους λογαριασμούς τους τραπεζικούς μας ή γενικότερα μας προτρέπει να τους ανοίξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί φύσεως τέτοια links τα οποία έχουν σαν σκοπό να εγκαταστήσουν αυτόματα είτε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή είτε στο κινητό μας κακόβουλο λογισμικό. Οπότε σε περίπτωση που το ανοίξουμε δεν υπάρχει γυρισμός? Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα με την τράπεζά μας ή να προχωρήσουμε σε κάποια καταγγελία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν το ανοίγουμε και γι' αυτό κάνουμε αυτή την καμπάνια τώρα, αυτή την εκστρατεία. Γιατί στο μεταξύ μπορεί να μολυνθεί ο υπολογιστής μας και να μας ζητήσουν έξτρα λίτρα προκειμένου να τον ξεκλειδώσουν. Υπάρχουν καταγγελίες, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχουν καταγγελίες με επίκεντρο το συγκεκριμένο περιεχόμενο που μας αναφέρατε? Βεβαίως, όχι μόνο βέβαια τέτοιες μορφές καταγγελίες. Ναι. Εμείς είχαμε μια σημαντική αύξηση στο γενικότερο αριθμό των καταγγελιών που αφορούσαν οικονομικές απάτες σε σύγκριση με το περσινό έτος, μια αύξηση της τάξης του 40%, οι οποίες αφορούσαν και γενικότερα διαδικτυακές αγορές, οι οποίες είχαν φάνηκε ότι εξαπατήθηκαν πάρα πολλοί αγοραστές από τους πολιτές, από τους δίθεν πολιτές. Ωστόσο και τα περιστατικά τα οποία λέμε που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει αρκετές φορές και έχει απασχολήσει τη γραμμή μας. Φαντάζομαι οι περισσότεροι χρήστες από εσάς θα έχετε λάβει κάποιο σχετικό email το τελευταίο διάστημα, καθώς οργιάζει αυτό το φαινόμενο. Ποιες ηλικίες πέφτουν στο τρυπάκι να ασχοληθούν, να απαντήσουν, να ανοίξουν link? Κοιτάξτε, είναι θέμα ενημέρωσης και πάλι σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν έχουν επαρκή ενημέρωση πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτού του είδους τα μηνύματα πάρα πολλές φορές είναι απόλυτα αληθοφανή. Επομένως, κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες και δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πέσει σε μια τέτοια παγίδα. Και μάλιστα αλλάζουν συνεχώς μορφή αυτού του είδους τα μηνύματα. Άλλοτε έχουν την μορφή ότι προέρχονται από κάποια τράπεζα, άλλοτε από κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Προσφορά εργασίας. Ακριβώς. Άλλοτε μπορεί να έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν έχουμε κερδίσει κάποιο δώρο ή κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, κάποιο αναπάντεχο δώρο, ας το πούμε έτσι, και μπαίνει εύκολα κανείς στον πειρασμό να ανοίξει αυτό το link. Η πανδημία δεν ξέρω αν έχετε τώρα στη διάθεσή σας κάποια βιντεάκια τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα τελευταία, τα οποία θα άξιζε να προβληθούν
από εσάς κάποια στιγμή. Βέβαια, βέβαια, και θα τα προβάλλουμε, εννοείται. Ευχάριστο τρόπο δίνονται σημαντικές οδηγίες. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα αν η πανδημία και η υγειονομική κρίση έχει βοηθήσει εντός εισαγωγικών στην αύξηση αυτών των περιστατικών και έχει κάνει πιο εύκολο τον δρόμο των επιτίδιων που επιχειρούν να αποκομίσουν ωφέλη μέσα από αυτή την παράνομη διαδικασία. Δηλαδή, η αύξηση του χρόνου στο μέτωπο της κρίσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών, smartphones, από τους πολίτες, αν έχουν βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Και μάλιστα εχθές που το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είχε τη συνάντηση του συμβουλευτικού του οργάνου, όπου και μέλη από τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έλαβαν μέρος, τονίστηκαν για μία ακόμη φορά αυτό το πράγμα, ότι η πανδημία δυστυχώς ωφέλησε αυτούς τους επιτίδιους, καθώς και εμείς οι πολίτες όλο και περισσότερο ήμασταν προσκολλημένοι στο διαδίκτυο, αλλά ναι, και εμείς οι ίδιοι, όταν όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, είχαμε προχωρήσει σε πάρα πολλές διαδικτυακές αγορές. Η πλειοψηφία των αγορών μας ήταν πια διαδικτυακά και έτσι βρήκαν πολύ έτσι πρόσφορο έδαφος οι επιτίδιοι να παρουσιάσουν online καταστήματα τα οποία στην ουσία ήταν ψεύτικα, ήταν μαϊμού, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να παραγγέλνει πράγματα και ποτέ να μην τα λαμβάνει, να πληρώνει το αντίτιμο και ποτέ να μην λαμβάνει κάποιο προϊόν στα χέρια του. Όταν πια το καταλάβαινε, ναι, ήταν πια αργά, καθώς η ιστοσελίδα αυτή είχε κατέβει, είχε διαγραφεί και είχαν πλέον χαθεί και πάρα πολλά έτσι πολύτιμα κυρία ηλεκτρονικά Χριστοδουλάκη, για να μπορείς να πλήσεις τον επιτίδιο. Μέσα σε λίγες προτάσεις η προτροπή σας και η συμβουλή σας όντως είναι δεκάδες τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε εβδομαδιαία βάση με ανθρώπους που ζητούν απαντήσεις και ζητούν μέτρα, ζητούν συμβουλές. Αυτό το οποίο λέμε και τώρα και πάντα και είναι μια γενική αρχή είναι να μην εμπιστευόμαστε τίποτα όταν θα έρθει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που έχει αυτή τη μορφή ή και παραπλήσια μορφή. Δεν μας πιέζει κανένας αυτό το link να το πατήσουμε τώρα. Ας μην είμαστε έτσι παρορμητικοί και ας κάνουμε μια πρώτη έρευνα εκεί στο διαδίκτυο του τι ισχύει. Είναι όντως η τράπεζα που μας έχει στείλει αυτό το link, είναι κάποιος άλλος φορέας, ισχύει κάτι τέτοιο, μήπως όπως το λέει είναι αναξιόπιστος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε, δεν απαντάμε ποτέ μα ποτέ, κάνουμε μία έρευνα και αν θελήσουμε στο μέλλον το πατάμε, αλλά αν έχουμε κάνει πρώτα την έρευνα θα δούμε ότι πρόκειται για τέτοιες απόπειρες να αποσπάσουν από μας προσωπικά μάλιστα δεδομένα και ενδεχομένως χρηματικά ποσά. Επομένως, επίσης κάτι άλλο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή στη γραμμή μας το www.safeline.gr, ναι, για περισσότερες πληροφορίες αν θέλει τυχόν να εξερευνήσει τι είναι αυτό το μήνυμα το οποίο έλαβε στο κινητό του ή στο email του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.